υπήρχαν οι πολιτιστικοί συλλόγοι στο Παλαιόκαστρο που αυτή τη στιγμή φαίνονται να συνενωθούν. Πείτε μας ακριβώς ποια συνένωση του συλλόγων γίνεται. Θα γίνει η συνένωση του Λαογραφικού Μουσείου Παλαιόκαστρο, το φίλων Λαογραφικού Μουσείου Παλαιόκαστρο, με τον Πολιτιστικό Σύλλογο. Ενημερωθήκαμε λοιπόν ότι από τώρα και στο εξής θα πρέπει και οι συλλόγοι να κρατάνε βιβλία λογιστικά, θα πρέπει να αποδίνουν ΦΠΑ στην εφορία. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θεωρήσαμε σωστό να κάνουμε τη συνένωση και να γλιτώσουμε κάποια έξοδα. Και επίσης να κάνουμε ένα ενιαίο δυνατό σύλλογο που να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε τέλος πάντων στις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες που θα κάνουμε από τώρα και στο εξής. Μέχρι τώρα, για εξυπολιτικά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιόκαστρο έχει κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις και τα ποσά τα αφιέρωνε για το ίδιο το χωριό, σε έργα μέσα στο χωριό. Πείτε μας, θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Βεβαίως θα συνεχιστεί η προσπάθεια. Δεν κάνει μόνο εκδηλώσεις ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Το βασικότερο από όλα είναι που έχει μια τράπεζα αίματος, την οποία τη διαχειριζόμαστε από το 1982, από την ημέρα που ιδρύθηκε ο Σύλλογος, γιατί από τότε έχει ιδρυθεί ο Σύλλογος, από το 1982. Και έχουμε κάνει κάποιες εκδηλώσεις, βοηθάμε όπου μπορούμε, όπως τώρα το σχολείο πέρυσι, το δημοτικό σχολείο για κάποια πετρέλαια που βάλαμε, διαθέσαμε. Φέτος προγραμματίζουμε τώρα να κάνουμε την παραμονή της μια ρεβεγιόν, μια γιορτούλα για τον νηπιαγωγείο Παλαιόκαστρου. Θα είναι όλη η ιστορία επί την αιγίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου μαζί με την Λαογραφικό Σύλλογο που είμαστε. Αλλά όμως όλα τα έσοδα θα πάνε για το νηπιαγωγείο Παλαιόκαστρου. Έχουμε κάνει όμως και εις τον Αθλητικό Σύλλογο που έχουμε στηρίξει και θα τον ξαναστηρίξουμε πάλι, γιατί όλοι θέλουν κάποιες βοήθειες τέλος πάντων. Συγχωριανούς που έχουν ανάγκη. Όσο μπορούμε, βοηθάμε. Οι εκλογές μέχρι τώρα πότε έχετε ετοιμάσει τις εκλογές και πότε θα γίνουν το επόμενο Συμβούλιο? Ναι, οι εκλογές από ό,τι ξέρουμε τις 22 Νοεμβρίου είναι το δικαστήριο που κάνει ο δικηγόρος που έχουμε προσλάβει για αυτή τη δουλειά. Και θα, από ό,τι μας είπε, μετά τις 22 του μήνα, σε 4-5 μέρες θα είναι έτοιμο το καταστατικό. Οπότε γύρω στις 8 με 10 Δεκεμβρίου λέμε να γίνουν εκλογές. Ενημερωθεί ο κόσμος. Να ενημερωθούν όλοι τι έχουμε κάνει, τις δραστηριότητες και από τους δύο συλλόγους και να συνεχίσουν την ψηφοφορία. Θα θέλαμε όμως να έρθουν νέοι άνθρωποι να μπουν μέσα στο σύλλογο, γιατί είναι ένας πολύ δραστηριός σύλλογος και χρειαζόμαστε όμως νέα άτομα να τρέξουν, να μπορούν να έχουν και με χαρά ό,τι μπορούμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, όλοι μαζί να προσφέρουν και να βοηθήσουν όσο μπορούν. Το Λαογραφικό Μουσείο μέχρι στιγμής μπορεί να ανταποκρίνεται στις οικονομικές του απαιτήσεις και μέχρι τώρα έχει βοηθήσει το Παλαιόκαστρο στην τουριστική του ανάπτυξη? Μέχρι στιγμής τα οικονομικά του Συλλόγου, εντάξει, είναι από τις εκδηλώσεις που έχουμε κάνει. Μπορούμε να συντηρούμε κάποια το κτίριο, αλλά δεν έχουμε το ποσό, ας πούμε, πολύ μεγάλο ποσό να μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Πιστεύω τώρα με τη συνένωση ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να επεκταθούμε να κάνουμε περισσότερες δραστηριότητες και τα αντικείμενα του μουσείου να μπορούμε να συντηρήσουμε καλύτερα, να βοηθήσουμε όπως και έχουμε βοηθήσει οικογένειες που έχουν ανάγκη, σχολεία. Βοηθάει το μουσείο την ανάπτυξη την τουριστική του Παλαιόκαστρου μέχρι τώρα? Την τουριστική, βέβαια, είναι το μουσείο ανοιχτό 3 μήνες το χρόνο και το επισκέπτονται πάρα πολλοί ξένοι επισκέπτες. Το τι έχει κάνει το Μουσείο για να βοηθήσει την τουριστική ανάπτυξη, έχουμε κάνει διάφορες εκδηλώσεις που αφορούν την παράδοση του τόπου. Δηλαδή, πέρυσι αναβιώσαμε τον Ντάμα Μπουφέ και φέτος αναβιώσαμε την Καντάδα. Κάναμε μια βραδιά Καντάδας και αναβιώσαμε αυτό το έθιμο. Ήρθανε και το είδανε πάρα πολλοί ξένοι επισκέπτες και πιστεύω ότι βοηθάμε κι εμείς με τον τρόπο μας.